ο χρόνος. Ας γιορτάσουμε, παιδιά. Μπήκα άλλη κλίμακα, αλλά δεν του πειράζει. Δεν πειράζει, έχω τον τόνο εγώ. Ναι, τόσο. Αποφάσισατε να γίνω τραγουδίστρια. Τελικά. Θέλω να μου έβρεις μια δισκογραφική εταιρεία, αν να αναλόγω σε μια δεκακάλαντα. Όχι. Εγώ θα γίνω τραγουδίστρια. Εγώ τι θα γίνω. Μετά το αυριανό. Μετά το αύριο που να υποδεχτούμε τη χρονιά στο ΡΙΚ. Αύριο θα υποδεχτείτε τη χρονιά στο ΡΙΚ με τη Χρύσο Λεύκο. Όχι, είμαστε τέσσερις. Είναι ο Σάββας Μπούμπουλας. Και με τη Χρύσο Λεύκο. Και ο Κωνσταντίνος ο Ιάσονας. Ναι. Ο Ιάσονος. Άκουσα, χόρεψε, τραγούδισε, έκανε πολλές πελάρες. Δεν έκανα, είμαι φρόνιμη. Πέμας για τη συνταγή σου, γιατί θέλεις να γίνεις τραγούδιστρα, έχεις το αποθυμένο, θες να βγεις τις πίστες. Κοίταξε, μετά που είδα το φιλμάκι της Παναγιώτας σου του Μενέλα που μας έκαναν το πρόμο, ναι, αποφάσισα ότι το έχω. Ναι, 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 έχω ναι. Το, και κρίμα πόνι μου στη χοροδία του Ρόμιτσο. Ναι. Το λοιπόν, Γαλάτια μου, σήμερα θα μας φτιάξεις τάρτα, βέβαια, σοκολάτας. Με καστανά σοκολάτας, ναι, σοκολάτας ναι. Με καστανά. Ωραία. Πάρα πολλά ωραία, πάρα πολλά εύκολη, να κάνουμε μια βάση με μπισκότα και φουντούκια που χρειάζεται να ψήνουμε, να κάνουμε ναι. Να φτιάζουμε. Μια πάρα πολλά απλή γέμιση. Τέλεια. Τέλεια. Εγώ σήμερα θα κάνω βασιλόπιτσα. Και εκείνο που το διαφορετικό που κάνω φέτος είναι ότι θα αλέσω πορτοκάλια μέσα. Δεν θα βάλω χυμό, δεν θα βάλω ξύσμα, θα τα λέσω μέσα τα πορτοκάλια. Καλά, ναι, θα... να τα βράσεις πρώτα. Όχι, τίποτε. Α, τώρα. Ναι, θα πιάμε κυπριακά πορτοκάλια ακέρωτα. Τούτα είναι που την... Σοκέρικο. Είναι... Σοκέρικο. Σοκέρικο, ναι. Ναι. Ή αν θέλεις μπορείς να βάλεις μέρλι, ναι. Ή αν θέλεις μπορείς να βάλεις για φύτικα. Ναι, αρέσκουν μου πάρα πολλά τα πορτοκάλια, πρέπει να σου πω. Και είμαι σίγουρη ότι τούτη βασιλόπιτσα ήταν πάρα πολλά ωραία, θα είναι. Όπως μου την περιγράφεις. Θέλεις να ξεκινήσουμε, να πάμε να ναι. Δείτε συνταγή. Πάμε, να ξεκινήσουμε με την τάρτα. Εντάξει. Είναι γλυκά γλυκά που θα σας αποχαιρετήσουμε τον χρόνο φέτος. Επιτέλους, φτάσαμε τέλος του χρόνου να γίνει και εσύ γλυκιά. Πάντα μου γλυκά, απλώς είναι θόρες, ναι. Είναι διάβαζες ανάμεσα στις γραμμές, πώς το λέμε. Ποιες γραμμές, το eyeliner. Μπορεί, πες το και έτσι. Λοιπόν, τάρτα σοκολάτας με κάστανα, υλικά για τη βάση. 200 γραμμάρια μπισκότα τύπου digestive, 85 γραμμάρια φουντούκια, 30 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 10 γραμμάρια κακάο, 100 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο. Για τη γέμιση θέλουμε 200 γραμμάρια κάστανα ψημένα και καθαρισμένα, 250 γραμμάρια γάλα πλήρες, 75 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 280 γραμμάρια μαύρη σοκολάτα, 100 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο, 30 γραμμάρια κονιάκ, 180 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 3 μεγάλα αυγά και 1 βανίλια. Μπράβο! Είπα τα. Ναι. Θέλετε έναν ταψί 26%. Τούτο νομίζω 25 είναι 26, αλλά δεν πειράζει. Μια χαρά. Επειδή τα κάστανα για τη γέμιση θέλουν λίγη ώρα να ψηθούν, να αρχίσουμε από τα κάστανα. Τούτα είναι κάστανα προβρασμένα και καθαρισμένα. Αγόρασα τα έτσι από την υπεραγορά, από το χορηγό μας. Και το δαμέ. Τελειά. Θα τα βάλω μέσα σε μια κατσαρόλα. Θέλω να έχεις λίγη έννοια, σε παρακαλώ. Μετρημένα. Ναι! Τώρα είναι 200 γραμμάρια, τώρα είναι 195. Νομίζω είναι 20 γραμμάρια από πάνω. Θα βάλω το γάλα, εντάξει. Και θα βάλω και την καστανή, μαλακή καστανή ζάχαρη, εντάξει. Και θα ανακατεύουμε, να δυναμώσω λίγο τη φωσιά. Έτσι στο 6, 7, 8. Ναι, ναι, στο 7. Μόλις πάρει μια βράση, μπορεί να δεις το γάλα να ότι κόφηκε. Μην ανησυχείς καθόλου, έτσι είναι. Εντάξει. Να σε ρωτήσω κάτι, Γαλάτια. Εγώ που ψήνω τα κάστανα μου στο τζάκι, ας πούμε. Θα μπορούσα να τα καθαρίσω και τα βάλω. Βέβαια. Να έχω τελειώνει έτσι το καβουρδισμένο. Καλό, μέσα. Είναι πολλά ωραία. Εντάξει. Πρέπει όμως να τα ξαναψήσεις με στο γάλα, γιατί ναι, θέλεις τα κάστανα να είναι
τέλεια μαλακά. Δηλαδή πουρέ, α πούμε. Σχεδόν ναι. Να τα κάνουμε με πουρέ, να τα βάλουμε μέσα στο food processor, δηλαδή, να τα διαλύσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, ώσπου να γίνει τούτη η δουλειά, δαμέ. Μάλιστα, είμαι υπεύθυνη εγώ. Είσαι υπεύθυνη, ναι, και θέλω να ανακατεύει συχνά πυκνά. Το ανακατεύει. Το έχει, το έχει. Μπράβο, όπω το τραγουδάκι. Βέβαια. Μπράβο. Έχω θρηματίσει τα μπισκότα έτσι για να φτυχούμε. Mm-hmm. Και τότε είναι τα φουντούκια μου, τα οποία φουντούκια. Είναι καλά να ψήσεις μέσα στο φούρνο 175 ή 180 βαθμούς. Θέλουν περίπου 8-9 λεπτά mm-hmm. και μετά βγάλουμε τα ξεφλουδίζουμε. Πιάνουν πολλά παραπάνω γεύση όταν τα φουντούκια είναι ψημένα, παρά όταν είναι ομά. Πώς τα ξεφλουδίζεις, βάλεις τα μέσα στην πετσέτα. Όχι, να σου πω, βρίσκονται πάρα πολύ αγχολητικό να κάνω έτσι και κάνω έτσι. Αλλά θέλεις, βάλεις τα μέσα στην πετσέτα, θα τρίφεις τα δύο λεπτά. Γιατί διακατέχεις άγχος. Γενικά, ναι, ειδικά τώρα είμαι πας στον άπαρο. Εντάξει, Γαλάτια μου. Γι' αυτό πρόσεχε. Λοιπόν, θα βάλω μαζί το κακάο, το δαμέ. Μάλιστα. Κανονικά πρέπει να το κοσκινήσω, ναι. Να μην έχεις βόλους, ναι, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, εσείς κοσκινήστε εδώ το κακάο. Θα βάλω την καστανή ζάχαρη με τη δαμέ. Αν δεν έχετε καστανή, μπορείτε να βάλετε και συνηθισμένη κρυσταλλική ζάχαρη. Ναι. Να πούμε ότι, Γαλάτια μου, τούτη η ζάχαρη που έβαλε η καστανή είναι η μαλακή. Τι είναι που γράφει soft. Ναι, όχι ντεμεράρα. Ναι. Εντάξει, τι είναι ντεμεράρα σούκαρη. Ναι, λεγόμενη. Αλλά στο εμπόριο υπάρχει και η άλλη καστανή. Γράφει πάνω καστανή. Σκούρα καστανή. Όχι. Έτσι είναι που γράφει καστανή ζάχαρη και όπως τη ζάχαρη την άχνη είναι κρυσταλλή. Όχι, τι είναι. Εμείς βάλουμε τη soft. Τσίνι είναι ντεμεράρα. Α, γράφει πάνω. Ναι. Γράφει όμως πάνω. Δεν ξέρω αν γράφει πάνω ή αν δεν γράφει, αν γράφουν όλες οι μάρκες ή όχι. Mm-hmm. Αλλά τι είναι, είναι η ζάχαρη, η καστανή ζάχαρη είναι δεμερά. Ναι, τούτη όμως είναι η soft. Ναι, τούτη η soft brown sugar. Soft light brown sugar. Soft light brown sugar. Πώς πάνε τα αγγλικά. Τέλεια. Μπράβο. Σταμάτησα τα μαθήματα τώρα να ξεκινήσω. Να σου κάνω εγώ. Όχι, θέλω να μου κάνεις. Κοίταξε, εμείς θα μάθουμε μέσω του τραγουδιού. Ναι. Θα μάθουμε να τραγουδούμε τραγουδάκια αγγλικά. Okay. Εντάξει, okay. Αρχίζοντας με τον Ρούντολφ. Μπορώ να σου πω το Last Christmas. Παρακαλώ. I give you my heart. I gave you. Αόριστος. I gave. Τέλεια να κάνω το βούτυρο. Εντάξει. Λοιπόν, βάλω το βούτυρο λιωμένο. Μάλιστα. Πριν την έννοια που σου τσάμε. Είναι κατόνοτα. Είναι κατόνοτα και τρεις φορές ως τώρα. Τίποτε δεν έκαμε. Άτε. Άκουσα το κσ κσ του κάστανου. Χάρη μου, το δείξα και τρεις φορές και τρεις φορές. Έλα σου πω, έρχεται το τέλος του χρόνου. Πρέπει να είσαι καλή μαζί μου. Μαζί σου. Εάν ο Άγιος Βασίλης δεν σε έβρει να είσαι καλή μαζί μου, δεν θα σου φέρει τίποτε. Α, ναι. Ο Άγιος Βασίλης μόλις αντιληφθεί ότι κάνουμε ένα εκπομπή μαζί, τόσο πολλά να με λυπηθεί που να μου φέρει, αν ήξερα να μου να φέρει φέτος. Ο το άσπρο. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Τι ωραίο μείγμα, Γαλάτια μου. Και νομίζω τα φουντούκια να του δω και έτσι. Μύρισε. Τα φουντούκια. Τέλειο. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε τούτο το μείγμα μέσα στο ταψί το έτοιμο. Τι έφαες τώρα, ζουμί. Είδες το γάλα μαζί με κάστανα και ζάχαρη και ρούφησες. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Ωραίο, ναι, ευχαριστώ. Α, σου πω κάτι. Είναι ωραίο να το βάλεις και που πάνω που κάτι, που κρέμα. Καλό, πάρα πολλά ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Επειδή ξέρω ότι αρέσκουν σου τα μπισκότα που κάνουν κράσ, κράσ. Γιατί ξέρω ότι έκαμε και πριν κάνουν πόσο τώρα ένα πολύ ωραίο live. Ναι, ναι. Ναι. Είναι εξαιρετικό, Γαλάτια. Με ζούρα. Με ζούρα ή... Ποτήρι. Ποτήρι. Εντάξει, ένα μπουταθιό είναι ο πιο εύκολος τρόπος να βάλετε στα τυχώματα, εντάξει, μπισκοτάκια. Yeah. Διότι είναι πολύ σημαντικό να βάλεις στα τυχώματα, διότι δεν θέλεις το μείγμα της τάρτας να πάει στα τυχώματα του ταψού, γιατί όταν είναι να το ψήσεις μετά, είναι να καεί. Με που να πιάσει η τάρτα στα τυχώματα, okay. Ένα καεί λίγο. Τώρα σας φύγει λίγο, ας πούμε, και τσάμε, ξέρω εγώ, έφυγε μου λίγο και έπια, δεν είναι τίποτε. Ναι. Απλώς πρέπει, σημαντικό να κάνετε τυχώματα περίπου 2 εκατοστά, θα έλεγα. Να ρωτήσω... Εντάξει, γιατί η τάρτα είναι και ψηλή, χαμηλή. Ναι. Ναι, τι θέλεις να ρωτήσεις. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε σε ταρτιέρα.
θα μπορούσες να το βάλεις και σε ταρτιέρα, αν ήθελες. Απλώς το βρίσκω ότι είναι πιο βολικό να το βγάλεις. Εντάξει, και είναι ωραίο να το παρουσιάσεις όπου το είδα πίσω. Αλλά επειδή χαμηλή, χαμηλών γλυκό, σίγουρα μπορείς να το βάλεις σε ταρτιέρα. Και τούτη μια πολλά ώρα μέσα θα σας κάνετε και cheesecakes και θέλετε τα τυχώματα να είναι καλυμμένα, χρησιμοποιήστε. Εντάξει, επειδή δεν μπορεί να μείνει ούλος ο κόσμος με ζούρες, έναν ποτήρι, τελειώς. Δηλαδή απλώς σπρώχνεις το λίγο το μείγμα, να πάει στο πλάι. Λοιπόν, αρχίζει να έχω γλάτο μείγμα μας, ωραία. Έχω του 9-100, εντάξει. Ωραία, να ανακατεύεις μέχρι να... Μετά σε κάποια φάση να δείτε τέλος να γίνει το μείγμα. Την τάρτα τη βάση είναι να υψίσεις. Βέβαια, όπως κάνεις πάντα. 10 λεπτά στους 180. 10 λεπτά στους 180 βαθμούς. Πόσο δεν ξέρω τον την κορούλα. Έμαθες. Έμαθες όλα τα μυστικά πλέον. Είδαμε. Ναι. Εντάξει. Έβαλα το χαρτί που κάτω. Είδατε το χαρτί που έβαλα. Πάω στο φούρνο. Και το χαρτί βάλει το που κάτω στη βάση. Και μετά το κλεί για να μην ίσκει έξω, να εξέχει και προς τα έξω. Μάλιστα. Ο τρόπος που βάλει το χαρτί. Λοιπόν, τώρα θέλουμε δάμε 10 λεπτά. Μάλιστα. Βάλω 10 λεπτά. Με τα κάστανα τι γίνεται, ε? Καλά, είναι 100 νότα. Ωραία. Ακόμα είναι βράσαν να μαλακώσουν πολλά. Όχι, ακόμα πρέπει τούτον το μείγμα να γίνει, να το δεις. Θέλει περίπου, έτσι για να έχετε υπόψη σας, 15 λεπτά, 10 με 15 λεπτά το πράγμα, για να μαλακώσουν καλά τα κάστανα και το γάλα σχεδόν είναι εξατμιστή. Και το πράγμα είναι να γίνει σαν την κρέμα. Και μόλις γίνει το πράγμα, να βάλουμε μέσα τη σοκολάτα και το βούτυρο για τη γέμιση. Ναι. Και μετά να τα βάλουμε, να τα αλέσουμε και να βάλουμε αυγά, κρέμα, γάλακτο και κονιάκ και τελειώσει. Οκ. Okay. Είσαι αγχωμένη? Όχι. Είσαι αγχωμένη? Έπρεπε να μου. Αύριο να έρθουμε σπίτι σου, ξέρεις το. Τι ωραία. Ναι, περάσαμε πολλά ωραία τις προηγούμενες φορές. Περάσαμε πολλά ωραία. Και την περασμένη φορά που ήμασταν, ναι, τα Χριστούγεννα, πέταν πολλά ωραία. Πού είναι το δώρο σου? Εν το φέρα. Εφιαβιαστική που το σπίτι, αλλά είναι το πιο ωραίο δώρο που έπιασα. Ενώ εγώ χρησιμοποιώ τα δώρα μου. Χρησιμοποιείς τα, βάλεις μέσα πραγματοσκιά, έκαμε μου και χρήσω δώρο, έτσι, για να λέγεται. Απλώς δεν το έδειξαμε στην κάμερα. Ευτυχώς, παιδιά που τις επήρα. Σπίτι τη. Ναι, γιατί δεν θα τελειώσω πάρα πολλά. Δεν έχτεθεί. Όχι, θα σου έκανα δώρο. Και να είναι δώρα καρδιάς. Κοίταξε, το πιο σημαντικό να κάνεις δώρα, εγώ νομίζω, είναι να, να ξέρεις τι θέλει ο άλλος πραγματικά και να το κάνεις δώρο. Δηλαδή, μην να πάεις να πιάσεις έναν πράγμα το οποίο σημαίνει δυσύνη. Εγώ θέλω να σου πω ότι δώρα είναι πήρα ποτέ πίσω. Κάτω που σου λένε άλλαξε το δώρο, και ξέρω, γιατί θέλω τη σκέψη του κίνου που μου το έφερε, τζίνι να είναι. Ναι, έτσι είναι. Ένα λάσο. Του μόνο που μπορεί να είπα καμιά φορά τώρα που το λέω, είναι του Κύπρου. Εντάξει, διότι άνετα με τον άντρα σου τέλος πάντων. Αλλά πάντα κρατώ τα γιατί είναι η σκέψη και... Ξέρεις, τα δώρα είναι και απλά κάτι που έχει χρηματική αξία να πάρεις του άλλου. Έτσι είναι. Είναι κάτι που το κάνεις που μέσα από την καρδιά σου. Είναι να κλάψεις τελείως. Όχι, θα κλάψω. Είναι πρωτοχρονιά, αποχαιρετούμε τον χρόνο. Τι είναι να κάνεις αύριο? Είναι η τέταρτη χρονιά που βρισκόμαστε εδώ. Τι είναι να κάνεις αύριο? Θα χορέψω, ο τσίπου εμπάει. Και θα τραγουδήσω, δυστυχώς, πρέπει τα παράθυρα σας βάρτε κάτι που μέσα από τούντα... πολυστερίνη, αλοβάμβα, κανένα μου βάλουν μέσα. Γιατί υπάρχουν περίπτωση να σπάσουν. Αλλά περάσαμε πάρα πολλά ωραία, πραγματικά. Και οι άνθρωποι του ΡΙΚ πίσω από τις κάμερες ήταν εξαιρετικοί, εξαιρετικοί. Χάρηκα το πάρα πολλά. Έχω να σου πω ότι όταν μου είπε ο Μενέλαος για την παραμονή της πρωτοχρονιάς και λέει μου Χρήσο να είσαι μέσα, ξέρω, εγώ ήμουν λίγο διστακτική. Λέω εντάξει, εγώ πες μαρικές που να βρεθώ. Αλλά πραγματικά είπα και της Μόνικας και ο Θεόδουλου ένα μεγάλο ευχαριστώ που με σκεφτήκαν. Επέρασα πάρα πολλά ωραία. Μπράβο, αλήθεια. Έτσι είναι σημαντικό. Ειδικά φέτος είναι σημαντικό να περνούμε καλά. Το ανέκδοτο της χρονιάς θα μου το πεις. Και όν αγαπή μου το. Το ανέκδοτο της χρονιάς. Τώρα είναι αφή η χρονιά. Θα μου πεις το ανέκδοτο του 2020. Είχα έναν, αλλά... Ισοπαίδωσα σου το. Ναι. Δεν πειράζει. Α, ναι. Έχω ενημέρωση. Πέμπ. Έχω έναν πάρα πολύ καλό. Α, ναι. Του χρόνου θα παρουσιάσεις εσύ την παραμονή πρωτοχρονιάς στο ΡΙΚ. Είναι κουβέντα πεαλώνα. Αλλά να σου πω κάτι που την προσωπική μου πήρα. Ποτέ μιλές, ποτέ. Δεν ήξερα να μου να τύχει καλά. Εμένα δεν με θέλει κανένας. Θα με καλέσει ποτέ. Θα με
με καλέσει ποτέ κανένας, γιατί μπορεί να ψηλώσω φρύδι μου. Ο κόσμος θέλησε, εσύ που είσαι τα τσίζησα και λες, τώρα δεν μπορώ, τώρα έτσι. Αν με πιάσω τα τσιλίκι και ψηλώσω το φρύδι και βάλω το χέρι στην κόξα, τι θα κάνει το πλάσμα. Βέβαια. Ναι. Έναν ο κόσμος όμως ένα συντονιστεί με το καναλί για να δει ώσπου ενώ φτάσει τούτη κορούδα. Για να δούμε. Λοιπόν, τούτον άρχισε και γίνεται, θεωρείς άρχισε και γίνεται έτσι πιο παχύρευστο. Εντάξει, να το βγάλω λίγο πιο νωρίς, δαμε. Εσείς να το... Εκτός αν θέλεις να πεις κάτι για τη συνταγή σου, ώσπου τελειώσει το Α, τούτο. Ναι. Θέλεις να ξεκινήσω εγώ, γιατί έχω και εγώ κάτι έτσι... Πέτα προκαταρκτικά σου. Οκ. Okay. Τα προκαταρκτικά σου, κύριε, λες. Οκ. Θα τα πω. Ναι. Το λοιπόν. Έφερε βάλε ένα τηγάνι. Ένα τηγάνι. Να σου ωραίο πω ότι... ναι. Θα ασπρίσαμε τα αμύγδαλα για τη συνταγή. Εγώ στη Βασιλόπιτα μου. Ναι. Μπορείς να φύγεις και αρτίσεις σε καλά δεκάλεπτο. Ναι. Το λοιπόν, στην Βασιλόπιτα μου θα βάλω αμύγδαλα. Ασπρισμένα αμύγδαλα, εντάξει. Γιατί βάλεις ασπρισμένα, εγώ δεν τα καθαρίζω ποτέ. Εντάξει. Νομίζω να τους δώσει έτσι. Γιατί βάλω ασπρισμένα. Ναι. Γιατί εγώ τι να πω να βάλω μέσα στη Βασιλόπιτα θα τα καβουρδίσω. Α, okay. Και θα τα βάλω μέσα καβουρδισμένα. Οπότε, τον το σημείο και βάλω τα 2/3 του φλιντζανιού. Είπα σου να πεις μια κουβέντα, δεν είπα σου να βάλεις τα υπόλοιπα, το 1/3 Να στολίσεις. Ναι, οπότε δεν θα τα καβουρδίσω γιατί θα καβουρδιστούν ήδη που να μπουν πάνω από το... Ναι, βέβαια. Και αν τα καβουρδίσεις πάνω τώρα να καούν, οπότε δεν τα θέλεις να καούν. Εμένα, εγώ όσες φορές έβαλα τούτα τα αμύγδαλα που πάνω για να στολίσω, μετά που τη βγάλω τη Βασιλόπιτα μου το φούρνο, πολλά βυθίζονται μέσα σε μήνυσκο. Επίσης να σου πω ότι να κάνω τη διαδικασία που χωρίζω τα αυγά, τα ασπράδια που τα κροκάδια. Α, να βάλεις, να χτυπήσεις μαρέγκα ναι, δηλαδή. Θα χτυπήσω μαρέγκα. Λοιπόν, κράτα το τζαμέ. Ποιο? Κράτα τη σκέψη σου γιατί α, τέλειωσε. Εντάξει. Απλώς θέλω να το δείξουμε τούτον πώς έγινε. Να το κάνω έτσι λίγο. Το όπως τώρα εγκέφαλο της γαλάτιας, δύο σαντανωμένο. Κυριάκο! Θωρείς το που σαν την κρέμα, ναι. Σαν να και δημιουργήθηκε μια κρέμα το γάλα μαζί ναι. Με τη ζάχαρη. Βασικά, να καεί θα φάει, εντάξει. Ναι, αγάπη μου. Διότι έχει και ζάχαρη εδώ μέσα, από όταν το μείγμα είναι, είναι πολύ... καραμέλα, εντάξει, θα φάω, πάει, είναι καραμέλα, απλώς έτσι έπιασε ναι. Έτσι έναν αυτό. Λοιπόν, τούτον το μείγμα τώρα, να το αποσύρω από τη φωτιά, να το σβήσουμε σε παρακαλώ. Και θα βάλω μέσα το βούτυρο. Το. Αμέ. Και θα βάλω και τη σοκολάτα. Θωρείς πως είναι πολύ σοκολάτα βάλω εγώ εδώ μέσα. Μπράβο, είσαι large πάντα. Πάντα είμαι large. Λοιπόν, να φύγει το πίσω σε παρακαλώ. Θα βάλουμε νομίζω 280 γραμμάρια η σοκολάτα μου. Βάζω καλή ποιότητα σοκολάτα. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις καλή ποιότητα σοκολάτα γιατί όλη η γεύση η σοκολάτα, δηλαδή πάντα μα κάνουμε γλυκά που έχουν τόση πολύ ποσότητα σοκολάτας μέσα πρέπει να θυκιαλέουμε την πιο καλή σοκολάτα. Αν θυκιαλέξεις μια πολύ πιο φτηνή ας πούμε, πάλι είναι αυκή, αλλά είναι σημαντικό να έχει μια. Το ξέρουμε γάλατα. Όχι, τη σοκολάτα θα λιώσει από τη θερμότητα που έχουν τα κάστανα και το μείγμα μας δάμε. Δηλαδή άμα το αφήσεις λινόρα τώρα, να λιώσει. Εγώ καμιά φορά να μαβιάζουμε πάρα πολλά, έτσι όπως είναι τα κάστανα μαζί με τη ζάχαρη, βάλω τα μέσα στο food processor και βάλω τη σοκολάτα μέσα και με τη θερμότητα και το χτύπημα λιώνουν. Αλλά εντάξει, τούτος είναι ο σωστός τρόπος ας πούμε να το κάνουμε. Άρα το μείγμα τώρα είναι να το ψήσεις βασικά. Ναι, βασικά τούτο είναι τα αυγά, να τα βάλεις τα αυγά και η κρέμα γάλακτος, να βάλω και κρέμα γάλακτος, ναι, να βάλω αυγά και κρέμα. Εάν ήθελα να κάνω μια τάρτα σοκολάτας και αν ήθελα ας πούμε να βάλω τα κάστανα, απλώς ήταν να κάνω τούν το πράγμα που θωρίζαμε χωρίς τα κάστανα, δηλαδή ήταν να λιώσω η σοκολάτα με το βούτυρο, να βάλω αυγά, να βάλω κρέμα γάλακτος, να βάλω κανένα λικέρ, κανένα κονιάκ. Ρούμιν είναι φερές, α, έφερε. Άρεσε σου το ρούμι. Ναι, έφερα κονιάκ. Ναι, μου λες στις συνταγές μου, φέτος έβαλα ρούμι. Μια μπουκάλα να με βάλει παντού. Ναι, είναι ωραίο το ρούμι. Είδες είναι τέλος ότι δούλεψε στην καλοπούλα το ρούμι. Ναι, πάρα πολλά. Ναι, το τύπ της μάμας μου. Δεν ξέρω η μάμα μου γιατί ξεκίνησε να βάλει ρούμι και είναι τέλος.
Ίσως επειδή τον καιρό που είμαστε μικρές, έπινε ρούμι για να ξεχάνει για να σε κάνετε. Απλώς ξέρεις, παλιά τα Χριστούγεννα του παπά μου, ας πούμε, και της μάμας μου, θέλανε να τους στείλουν δώρο, στέλναν τους πάντα από τούτα τα ποτά. Τα οποία μηνίσκα σε έναν ντουλάπι κλειδωμένα. Και με την μάμα μου συνομωτούσαμε κάθε φορά και πιάνναμε τα καλά τα κονιάκ και τα καλά τα λικέρ και βάλαμε τα μέσα στο παΐ. Λοιπόν, οκ. Τέλεια. Τέλεια, έλειωσε η σοκολάτα, το μείγμα μου δαμε. Εντάξει, φαίνεται το μείγμα μου, είδε το μείγμα μου. Έχει έναν τέταρτο που το θορούμε. Εντάξει, τώρα. Και τώρα να το βάλω μέσα στο food processor μου δαμε. Καλά, τι είδες που μάθα και γυρίζοντα, δε. Α, μπράβο. Ναι. Έτσι, με αυτήν την κίνηση. Λοιπόν, μετά τούτη τάρτα. Δεν είναι καυτό πλέον, διότι βάλαμε τη σοκολάτα και το βούτυρο και το πράγμα έριξε τη θερμοκρασία. Κυρία Παμπορίδη, να σας φέρω τη βάση. Να μου φέρετε τη βάση, κυρία Λεύκο, σας παρακαλώ. Λοιπόν, και τώρα να κάνω το πράγμα. Καταλέσω αυγά. Ένα, να την ξαναψήσεις στη γαλατιά μου. Να ξαναψηθεί τώρα μαζί με την τάρτα. Okay. Εν τω μεταξύ, εγώ κάνω το πράγμα σαν ταλιώνω. Θα βάλω την κρέμα γάλακτο σε τη δαμέ. Σαν χτυπιέται το κονιάκ. Κάνω πολύ φασάρια. Εσύ κάποιες παραπάνω του η αλήθεια, οπότε είναι εντάξει. Και τα αυγά. Αυγά. Τα ρίχα. Κοντεύει να φύγει το 20, να πάει στο καλό. Ξεχνάει βανίλια. Εντάξει, βάλε μια βανίλια. Ναι. Να πάει στο καλό. Εκούρασε μας το 20, να έρθει το 21. Ελπίζω να μην μας κουράσει το 21. Να πάμε καλά. Ναι. Ωραία. Ναι, αλήθεια. Να ανοίξουν τα σύνορα, πάει καλά. Να ανοίξουν τα σύνορα. Να ησυχάσουμε. Να φέρω πίσω ιδέες, πράγματα. Αλήθεια, το παραπάνω πράγμα σου έλειψε το 20 τα ταξίδια, Γαλατία. Πάρα πολλά που μου έλειψαν τα ταξίδια. Και έλειψαν μου και οι μεγάλες συνάξεις, πρέπει να είμαι ειλικρινής, διότι εμένα μια μεγάλη χαρά μου, πρέπει να σου πω, ήταν να μαϊρεύω για τους φίλους μας και να έρχονται οι φίλοι μας και οι συγγενείς μας, η οικογένεια μας να τρώει. Ναι. Και τούτο έλειψε μου. Γιατί τώρα έχω τους teenagers. Γι' αυτό και ο τίτλος του βιβλίου σου ήταν... Ναι, be my guest. Ήταν και γκλέτζικος. Αλλά και... Λοιπόν, πρέπει να γλυκάνουμε τον Μενέλα ως σήμερα. Κάτι έχει το παιδί, κάτι έχει το παιδί μας. Μενέλα, να σε γλυκάνουμε, έχουμε γλυκά σήμερα, είναι μια χαρά. Όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, και θα βάλει τη σπάτουλα. Θα βάλω τη σπάτουλα, έτσι για να μην... Κάμε τρυπούδα. Να μην κάνω τρυπούδα, πάνω στη βάση και θα βάλω τη βάση. Γιαμ, γιαμ, γιαμ. Έχει αυκά με φάεις. Εντάξει, ήταν να σου πω ότι τα αυκά πρέπει να ψηθήκαν επειδή τα βραστά, αλλά μέσω σε ποιες μέρες κουμπάρε, δηλαδή. Δεν ξέρεις σε ποια θερμοκρασία φτάσαν τα αυγά. Δεν σε καταπιέζω. Λοιπόν, φούρνο. Μάλιστα. 175-180 βαθμούς. Μάλιστα. Θέλει 20 με 30 λεπτά max. Μην τη βαρυψίσετε. Εντάξει, εγώ συγκεκριμένα ψήνω την 24 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος. Να τη δείτε μες στη μέση είναι ότι μπορεί να σούζεται λίγο ακόμα, αλλά να πήξει μετά να τη βάλετε στο ψυγείο. Δεν θέλετε να τη στεγνώσετε την τάρτα. Και η τάρτα είναι πάντα πιο καλή, σερβιρισμένη, σε θερμοκρασία δωματίου. 24 λεπτά. Ναι, βάλε 24 λεπτά, να δούμε να μπορεί να γίνει. Ο χρόνος σου ξεκινά από τώρα. Θέλεις να πάμε ένα διάλειμμα για να καθαρίσω την κουζίνα, γιατί έκαμε στην... Ναι. Το κακάο τσίνο να φύγει στο για που πάνω. Για που πάνω. Ναι. Α, να κάνεις εφέ με το κακάο, αν πας και χάσεις. Ναι. Το λοιπόν, Μενέλα μου, έλα κοντά, μπορείς να μας δείξεις και τις δύο. Μόνο γιατί εμένα το δείχνει. Γιατί είμαστε σαν δύο σταγόνες νερό. Δε, δε. Ποια το φόρεσε καλύτερα. Πού. Ας το χάρι. Χάρι. Κοίτα το χάρι. Χάρι.
όπως τις δίδυμες. Είμαστε όπως τις δίδυμες, κατάλαβες. Ακόμα έχω, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, μετά από 4 χρόνια εκπομπής, γιατί τούτη κορούδα ακόμα τούτη την εμπλοημένη την ποθιά δίνει την μπροστά ρε κουμπάρε. Έπιασε την υπερνάρα, αυτό πρέπει να πάω. Πάμε διάλειμμα να κάνω ένα καφέ να ξεκουρά. Πάμε σε διάλειμμα να επιστρέφουμε σε λίγο. Γιατί εσύ μ' αφήνει να φάω από πράγματα σου. Μόνο εσύ να τρώεις τα καυτά. Εγώ ξέρεις ότι τα καυδισμένα αμύγδαλα μπορώ να φάω μια γκάσα. Ναι. Άρα καβουρδίζουμε τα για 3-4 λεπτά πρέπει να πούμε τη σύνταγη. Αρέσκω μου πάρα πολλά. Εντάξει, δικαιούσα φάεις. Ευχαριστώ. Για τη βασιλόπιτσα. Την καταπληκτική φετινή μας βασιλόπιτσα. Θα χρειαστούμε, ναι. Ένα φλιτζάνι φυτικό βούτυρο. 1,5 φλιτζάνι ζάχαρη, 4 αυγά, 3 φλιτζάνια αλεύρι φαρίνα, 2 κουταλάκια baking powder, 1 μπρέζα αλάτι, 2 τρίτα φλιτζανιού γιαούρτι, στραγγιστό καλύτερα, 1 φλιτζάνι αμύγδαλα ασπρισμένα και 2 μικρά πορτοκάλια. Τα πορτοκάλια είναι 350 γραμμάρια. Θέλω τούτα δύο, έχω τα ζυγισμένα γαλάτια μου. Τούτα δύο. Τι να τα θέλω κάνω. Να μου τα κόψεις και θα μου αφαιρέσεις που μέσα μόνο τα σπόρια, τίποτε άλλο, με μεβράνες, με τίποτε. Okay. Κόψε τα και κόψε μου τα. Το λοιπόν, εγώ να σας πω ότι έχουμε βάλει σε έναν τηγάνι τα 2/3 από τα αμύγδαλα και καβούρδισα τα. Καβούρδισα τα έτσι 3-4 λεπτά. Οπότε θα τα βάλω μέσα στο. Εμείναν τα δυο που κρατώ για να φάω. Θέλεις άλλο κανένα? Τι? Θέλεις άλλο κανένα? Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ. Εντάξει, εγώ να φάω δύο που τα κρατώ που πριν. Βέβαια, αν πάω και χάσεις. Και τούτα θα τα χοντρουαλέσω. Οκ. Και καβούρδισα τα. Γιατί θέλω έτσι να τα νιώσω μέσα. Μέσα στο μείγμα της βασιλοπίτσας μας. Μα κοίτα τι ωραία που τα κάνω. Πάντα κάνεις τα ωραία. Ξέρεις ότι τα σεκέρικα είναι τα αγαπημένα μου πορτοκάλια. Ποια τα? Σεκέρικα. Ναι, νομίζω σεκέρ στα τουρκικά σημαίνει είναι γλυκό. Γλυκό. Ναι, γι' αυτό. Έχω τα μάμα μου έχει. Άντε ρε. Προς το πρωί. Ξέρεις ότι είναι πολλά ιδιότροπες πορτοκάλιες οι σεκέρικες και τώρα άμα τις φυτεύκες τώρα δύσκολο να τις κάνεις. Κυριάκο μου. Σοβαρά, παράγεις πορτοκάλια. Μπορείς να μου έβρεις ένα φυτό τη σεκεριά να βάλω σπίτι μου. Μπορώ να σου κόψω εγώ από το δικό μου, από την πορτοκαλιά μου. Μασχάλι να σου πούμε. Δεν ξέρω, να δούμε τον Κυριάκο. Εγώ εφύτεψα, ας πούμε, πορτοκαλιές και μέρλινοι πορτοκαλιές μου. Αλλά ήθελα σεκέρικα, αλλά είναι πιάνε, δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να τα ματήσεις, μπορεί να ματήσεις τη δική σου να γίνει σεκέρικη, δεν ξέρω. Μπορεί, μπορεί, αλλά η μάμα μου έχει όπως 3 σεκέρικες, δεν ξέρω. Οι οποίες φορτώνονται πορτοκαλιά, αρέσκουν μου πάρα πολλά τα σεκέρικα. Το εντάξει, έγινε ο ιοχτή μονάς και εσύ έχει εκτάσει και εκτάσεις. Πόσες έχεις? Πόσες πορτοκαλιές έχεις, Κυριάκο μου? Πόσες? Δεν ακούω. Αντράπηκε ο άνθρωπος. Δεν είναι ανάγκη να τα... Ναι, πιάνει ο φόρος. Πιάνει ο φόρος για τις πορτοκαλιές, δεν ξέρω. Κάτι άλλο, τηλεφωνάτε του ΦΠΑ, κύριε, λέει εισόδημα μέσα. Το λοιπόν, ελάτε μαζί μου, παρακαλώ. Ναι. Μη χαλαρώνετε που είναι το τέλος του χρόνου. Εγώ έχω καβουρδίσει τα 2/3 αμύγδαλα και τα χοντροάλεσα. Έχω χοντροαλέσει το υπόλοιπο 1/3 που θα το βάλουμε ένα από πάνω. Και τώρα θα χωρίσω τα αυγά μας. Είπαμε ότι θα βάλουμε 4 αυγά. Okay. Ναι, αλλά κάμα λάθος τώρα και θα μπορέσω. Ένα λεπτό. Θέλεις να σου φέρω έναν μπολ? Όχι, να τα καταφέρω. Είπαμε ότι ο πιο εύκολος τρόπος να χωρίσεις τα αυγά είναι τα χέρια σου. Βάλε γάντια σου, χωρίσεις τα με τα χέρια. Ναι. Αν μου δώσεις έναν, άτε, να τα καταφέρω, να το βάλω τούτο δαμέ γιατί ήταν αταχτό. Και να ξεκινήσω με το άλλο γιατί θύμωσε με εκείνο. Μα φέρνεις έξτρα αυγά. Βέβαια, έτο. Κανονικά, όχι, δεν θέλω γάντια γιατί να το κάνω έτσι. Αν έπιασε ένα τσόφλι που δάμε, να το κάνω. Okay. Το λοιπόν,
Ένα. Θα το κάνω και με τούτον. Δύο. Απλά σπάσε μου λίγο να τσαλατζίνω και γι' αυτό. Δύο. Τρία. Έχω κολιτσιάσει. Πε αλήθεια. Τώρα που το λες. Τώρα που το λες, κολιτσιάζουν τα χέρια μου. Και έναν τέσσερα. Και όπως σου είπα, να κάνουμε μαρέγκα. Εντάξει. Θα μπορούσα να χτυπήσω τα αυγά μαζί με τα σπράδια με χρυσκασμό, μαζί με τη ζάχαρη, να μην κάνω μαρέγκα. Δεν το δοκίμασα για να σου πω. Προφανώς είναι να γίνεται. Είναι αλλά γιατί να μην γίνεται. Αφράτη, αλλά επειδή να βάλουμε και το φυτικό, το βούτυρο. Okay. Το λοιπόν, βάλουμε τα ασπράδια να γίνουν μαρέγκα. Θέλει έτσι κανένα δυο λεπτά, οπότε να αφήσει τώρα χτυπηθεί. Μάλιστα. Και σε ένα μπολ ενώνουμε το αλεύρι, τα δύο κουταλάκια, ναι. Το αλεύρι, τα δύο κουταλάκια baking powder και μια μπρεζούδα αλάτι. Το λοιπόν, μια μπρεζούδα έτσι αλάτι γιατί το δικό μας είναι χοντρό. Δύο κουταλάκια baking powder. Αν κάνεις την προετοιμασία, τούτη που πριν, είναι εύκολη τούτη η βασιλόπιτσα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εννοείς τα αμύγδαλα, ναι. Όχι, ναι. Είπα και της κομμότριας μου, της Κωνσταντίνας που έπια το πρωί, ότι φέτος τη βασιλόπιτσα θα την κάνω εγώ στο σπίτι σου, γιατί πάντα δουλεύει τις παραμονές. Οπότε εκείνη επειδή με περιποιάτε και ξυπνά από το πρωί για να μας κάνει που ερχόμαστε στην εκπομπή, είπα της φέτος η βασιλόπιτσα θα είναι από μένα. Μπράβο. Εμένα να θα μου κάνεις μια βασιλόπιτσα να μου φέρεις. Αφού ξέρεις, Γαλάτια. Πώς μου τα πορτοκάλια να τα λες, βάρ μου τα όλα εδώ. Όλα. Εύκαλες τα κουκούτσια του, ναι. Να μπουνε. Μικρό ρε εσύ. Εντάξει, εύκαλα τα όλα. Παιδιά, τούτη κορούδα δεν υπάρχει δηλαδή. Να δείτε που τα... Τρώει τα πιο παρασκιάτα άλλα πράγματα, να φάεις πορτοκάλι. Παναγία μου, κόρη, φέρνεις ας πούμε σοκολάτες και τρώεις και να φάεις πορτοκάλι. Δεν μπορώ να αντισταθώ στα σεξουαλικά. Αλήθεια μου, σοκολάτες, ευχαριστούμε πάρα πολλά. Εντάξει, δεν θα τη χτυπήσω άλλη. Δεν θα φάω στον αέρα γιατί δεν μπορώ αυτή να κοκκώνω ούτε, θα ντρέπομαι. Αλλά αρέσκομαι πάρα πολύ. Γύρισε από την άλλη. Ναι, που έτσι θα με πιάνεις. Να σε πιάνει, έτσι, να σε πιάνει. Έτσι ελάλεσαι για τον Ρούντολφ. Και έτσι ελάλεσαι για την φτερούγα της γαλοπούλας που έφαγε εγώ. Είμαι. Παίξα που και στο τρέιλερ. Αν μας αφήγουν να φάμε με ανησυχία μας, ρε κουμπάρε. Καλά, αν και εσύ έπιασες τη φτερούγα. Αρέσκει μου, Παναία μου, Γαλάτια. Ήταν η πιο θεϊκή γαλοπούλα που έφαγε. Έκαμες τη φέτος. Να την κάνω αύριο. Α, ναι. Πρωτοχρονιά είναι εσείς, ναι, πρώτε γαλοπούλα. Ναι, ναι, ναι. Το λοιπόν, τούτο. Θέλουμε το έτσι να χοντρουαλεσμένο. Γιατί θέλεις να θωρείς κομματούσκια. Ναι. Θέλεις να θωρείς κομματούσκια μες στην βάση. Γίνει χυμός. Ζήγησα σας τα κιόλας για να ξέρετε εκείνοι που έχουν ζυγαριά. Να πούμε να πιάσουν δύο πορτοκάλια από τον μπακάλι να είναι 350 γραμμάρια. Ούτε μπορεί να είναι ανάμιση μέρλιν το 350 γραμμάρια. Είναι. Επίσης, αν βλέπετε τώρα τη συνταγή, έβαλα σας και ποτούντα γραμμάρια πάνω. Να σας πω ότι το γιαούρτι είναι 180 γραμμάρια εκείνοι που σημειώνουν και τα αμύγδαλα 150. Κάνω ένα κέικ με κλεμεντίνες, πάρα πολλά ωραία με κλεμεντίνες και αμύγδαλα. Και βάλω μέσα αλεσμένα, βράζω τη βέβαια την κλεμεντίνα πρώτα και βάλω την έτσι μέσα στο κέικ. Και τα αλεσμένα τα φρούτα γενικά μέσα στα κέικς, κάνω τα κέικς πάρα πολλά ζουμερά. Ναι. Οπότε πρέπει να είναι πολλά ωραία η βασιλόπιτσα. Ναι, εκείνο που είπες πριν να το ξεπικρίσουμε, επειδή εμένα... που τον κήπο μου εγκαλά του τα πορτοκάλια. Σε περίπτωση που είναι λίγο πικρά, μπορείτε να τα βράσετε λίγο. Να το βάλεις μες στο πιάτο. Έτο, 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 έπαιξε. Έγινε και έτσι. Ναι, όπως το σύννεφο. Ναι. Τέλεια. Ξέρεις ότι αν είσαι vegan, τι κάνει μαρέγκα, ναι. Τι κάνει. Για να κάνεις μαρέγκα, αν είσαι vegan, ξέρεις τι χρησιμοποιούν. Ναι, ναι, το ζουμί που τα ρεβίθια. Ρεβίθια, ναι. Και ξέρεις ότι άμα το κάνεις, γίνεται. Της κονσέρβας τα ρεβίθια. Ναι, ναι, δεν του το είχα για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Φέρ μου το χορηγό μας, το φυτικό, το βούτυρο, γιατί είναι τούτο. Θέλεις το τούτο να... ανοιχτό. Ναι, δώσ' μου το. Να βάλω 160 γραμμάρια. Είναι ένα φλιτζάνι. Μετρώ το με το φλιτζάνι μου που μετρώ τα πάντα. Ναι, τα 250 εμέ. Ού, περιμένει. Το λοιπόν θα το κάνω ποδά.
πως κάνει γαλάτια, για να δείτε ότι εγώ θα το κάνω 160. Δεν να πάρω με 200 με 300. Γιατί εγώ δεν τα καταφέρνω. Όχι, δηλαδή... ποτέ δεν το κουκίσες, μόνο μια φορά. Το κουκιό στη ζαχαροπλαστική, κυρία μου. Στη μαγειρική μπορεί να παίζω λίγο μπελόν, αλλά στη ζαχαροπλαστική δεν παίζω. Ναι. Εγώ το συγκεκριμένο, το βούτυρο... Πέμω χρυσή... να βάλεις άλλο 2 γραμμάρια τώρα. Βέβαια, έτσι. Εντάξει, 160! Να μου το φακάζω. Δηλαδή, έρεσε έτσι πράγμα. Όλον το 2021 είναι να πούμε 160 γραμμάρια. Και βάλαμε το φυτικό, το βούτυρο και τη ζάχαρη και χτυπούμε. Σε 5 λεπτά τέλειωσε τούτη συνταγή. Είναι η πιο εύκολη βασιλόπιτα για να έχουμε όλοι σπίτι μας φέτος τη βασιλόπιτα μας. Και να σας αρέσει πάρα πολλά. Μπορείς να βγάλεις τη βασιλόπιτα που έχω για να βάλουμε την άλλη γαλάτια μου μέσα, γιατί κι εγώ θέλω έναν ταψί 24 εκατοστών. Τούτον 24 θέλεις να πεις. Μάλιστα. Οκ. Αν νόμιζα ήταν να μετρήσεις, γι' αυτό ρίβει. Το λοιπόν, χτυπούμε να φρατέψει και να φέρω τις γαλάτιας μου με ένα μπο. Γαλάτια μου το βάλουμε εδώ μέσα. Θέλω 2 πιάτα. Θέλω το τσίνο και θέλω να την αναποδογυρίσω και μετά να την ξαναναποδογυρίσω. Δεν ξέρω αν και να την αποδογυρίσεις. Μα κάς την έτσι. Α, να την κάσω με τα χέρια μου. Ναι, με τα χέρια σου ή με τούτο για να σε βοηθήσει να ξεκολλήσει το πουκάτω. Έβαλες ποτούν το χαρτίνι. Ναι, αγάπη μου, έβαλα. Εντάξει. Βάλει μου τα δύσκολα, κατάλαβες. Κάνεις εγώ, εσύ έκαμες τούρτετσο να μου πει βάλω σε δύσκολα. Εγώ ξέρεις να μου κάνω. Με καθαρά χέρια είναι το πιο εύκολο. Έβαλα 2 ευρώ μέσα. Μα είναι πολλά μαλακιά. Αν ήταν άλλες συνθήκες, έκανα την τώρα πριν να έρθω. Έτσι ότι να μπορούμε να κόψουμε, είναι μαλακή. Να πούμε την άντρη να μπορεί να μας το πλύνει το ταψί μας. Αν ευρώ το 2 ευρώ εγώ. Ένα λεπτό, να φροντίσω. Το λοιπόν. Όποιος το έβρει κερδίζει έναν ταξίδι. Α, η γαλάτια κερδίζει ταξίδι. Κερδίζει ταξίδι που μπορεί, δεν ήταν καιρός εγώ ταξίδι. Κερδίζει ταξίδι, το λοιπόν, θα πραγματοποιήσει το 2021 τον Αύγουστο. Αφήστε τη γαλάτια, ελάτε κοντά μου. Γιατί. Είμαι κι εγώ εδώ. Mm. Thank you. Εβάλαμε μέσα στο μίξερ, Κυριάκο μου, έλα μάνα μου. Εβάλαμε μέσα στο μίξερ το φυτικό, το βούτυρο, τη ζάχαρη, να ανακατέψαμε και τώρα θα βάλουμε τους κρόκους, έτσι. Να ενσωματωθεί ο ένας κρόκος και μετά βάλουμε τον επόμενο. Έτσι να ανακατευτούν καλά. Πάει ο παλιός ο χρόνος. Να βάλεις και τα κεριά, εντάξει. Τα κεριά, ναι. Σιγά να με βάλω το Παναήρι μπα στη βασιλόπιτσα. Εγώ έτσι κάνω τα τελευταία χρόνια. Παιδιά, έφερε μου τον το πράγμα να το βάλω. Τούτον είχε, έπρεπε να πάω να αγοράσω χρυσά, αλλά τούτον είχε ο μπακάλις, παιδιά. Βάρ' το σε μια χαρά. Τούτον είναι ποτέ που βάλεις του μωρού για να το κάνει λοιπόν, χάρη πέρτη και να χαρεί που τα χρώματα. Πάω παρακάτω και βάλω το γιαούρτι. Εντάξει, καλύτερα στραγγιστό να βάλω μόνο γιαούρτι. Το 21. Όχι, θα βάλεις όπως... δική μου του τη συνταγή, κάμε όπως θέλω εγώ. Αλλιώς πας στη δική σου, να πετάξω ποτούν το... Να βάλω γράψω 2012, άμα είσαι έτσι. Έβαλα το γιαούρτι και τώρα βάλω το βάλουμε πορτοκάλι. Να βάλω τον τεστελά. Τον το πορτοκάλι μου σκομυρίζει. Μπράβο, Κύπρο μου. Επεριποιήθηκε στα καλά τα δέντρα μας φέτος. Μπράβο. Και θα βάλω μέσα στο αλεύρι τα αμύγδαλα μου τα καβουρδισμένα. Τούτον είναι να τα βοηθήσει η γαλάτια μου για να μην κάτσουν και από κάτω, να πάμε καλά μες στο μείγμα. Και παιδιά, τελειώσαμε σχεδόν. Εγώ θα με κάνω το λίγο βιαστικά. Εσείς σπίτι είναι να το κάνετε σιγά σιγά. Και βάλε με τζεύκαμα την Παναήρη, την Βασιλόπιτ. Κάμε το κόρη μου όπως θέλω. Ποιο? Πράμποδα. Είναι έτσι, επειδή δουλεύει πολύ είναι ανάποδα. Ναι, πάντα είσαι ανάποδη. Έβαλα. Αφού είσαι θωρή κανένας κόρη, κανένας δεν ασχολείται μαζί σου. Γύρι στην μπροστά και θωρή είναι έτσι. Εντάξει, μπράβο. Το λοιπόν, πάω να βάλω και το υπόλοιπο μείγμα. Εσείς πείτε να το κάνετε λίγο πιο σιγά. Και μετά να μου να βάλεις τώρα την μαρέγκα. Εγώ να βάλω λίγο κακάο. Την μαρέγκα. Εντάξει, εγώ να βάλω λίγο κακάο πάνω στην τάρτα. Περίμενε, εσύ πιάσε το ταψί μου που το Μάριο σε παρακαλώ. Διά μου διατάγες. Ναι, αφού είναι ο άρχοντας. Διατάσσει, κατάλαβες. Ναι, ναι, Μενελάη μου. Ναι.
Εντάξει. Μετά το πρωτοχρονιάτικο πήραν ο νους της αέρα. Παιδί μου, το πρωτοχρονιάτικο αύριο θα γίνει. Είναι σου έτσι πράγμα. Δεν έγινε. Απλά ακόμα ξέρουμε ότι θα είμαι στο πρωτοχρονιάτικο. Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο πρωτοχρονιάτικο. Ναι, αλλά το ότι ήσουν και ότι πήραν ο νους σου αέρα. Άντε πάλι. Δηλαδή, τούτη κορδά δεν μπορεί να σιωπήσει δυο λεπτά. Ναι, σωστά. Εμένα δεν με κάλεσε κανένα. Επειδή ξέρουν τα πλάσματα λοιπόν, ότι θα πεις όχι. Όχι, ψήθηκε και τούτη, παρόλο που έχουμε ένα λεπτό να σας τη δείξω. Εγώ τώρα θα εσωπατώσω. Έτσι. Εντάξει, θωρείτε την που έχει τούτο το τσάκρισμα, ενώ κρυώνει να κάτσει και να γίνει επίπεδη όπως εν τούτη δάμε, που βλέπετε εδώ. Και μην την ψήσετε παραπάνω ώρα, διότι να στεγνώσει. Θέλουμε την να είναι έτσι ωραία και κρεμωτή. Εγώ ξέρω και γιατί. Πρέπει να κρυώσει το να την αφήσετε να κρυώσει στη θερμοκρασία δωματίου, μετά στο ψυγείο και μετά να τη βγάλετε από το ταψί. Γιατί αν ανοίξω τώρα το ταψί, να ανοίξει που μέσα στη μέση και να διαλυθεί. Εντάξει, πρέπει να κρύα το ψυγείο για να τη βγάλετε από το ταψί. Mm-hmm. Εγώ ξέρω γιατί ετσάκρισε. Γιατί ετσάκρισα την εγώ. Εσύ. Ναι. Και μετά βάλω λίγο κακάο. Αρέσκει μου να βάλω λίγο κακάο. Δεν το υβρά ούτε εγώ το ψαλίδι. Το υβράμε. Εντάξει, να βάλουμε λίγο λαδόκολλα από κάτω. Α, εντάξει. Τέλειωσα. Sorry. Λοιπόν. Εγώ ήρθα, έβαλα τα τούτα μέσα στο κάδο του μίξερ. Είπαμε, χτύπησα το φυτικό, το βούτυρο, τη ζάχαρη. Πρώτα χτύπησα τα μαρέγκα. Τα αυγά, χώρισα τα σπράδια από του κρόκου. Και έπιασα τα σπράδια και έκανα τα μαρέγκα. Τώρα εσωματώνω τη μαρέγκα με στο μείγμα που χτύπησα το φυτικό το βούτυρο με τη ζάχαρη. Μετά πρόσθεσα το γιαούρτι, τα πορτοκάλια τα οποία άλεσα. Και βάλω γύρω γύρω γαλάτια μου το φυτικό βούτυρο. Ναι. Γιατί, για να με κολλήσει. Ναι, για να με κολλήσει. Okay. Οπότε έβαλα τα πορτοκάλια, τι έβαλα άλλο μέσα, τα πορτοκάλια και μετά ένωσα το αλεύρι, τον μπέκε πάουτερ, το αλάτι και τα αμύγδαλα. Τα αμύγδαλα τα μισά που τα καβούρδισα τα δύο τρίτα. Και το μείγμα μας δηλαδή είναι και τον μπέκε πάουτερ. Και το γιαούρτι, έβαλα και δύο τρίτα φλιντζανιού γιαούρτι. Πόσα γραμμάρια που το είναι, φυτικό βούτυρο είναι να βάλουμε το αλεύρι γύρω γύρω. Όχι, μόνο φυτικό βούτυρο έβαλα. Λοιπόν, με κυκλικές κινήσεις έτσι, να σωματωθεί η μαρέγκα μέσα στο μείγμα μας. Είπαμε, αν είναι ο άντρας στα σπίτι, βάρτε τον να κάνει τον τη διαδικασία. Που κάτω προς τα πάνω. Ξέρεις γαλάτια μου, είναι. Αν μένεις εις άντρα. Αν μένεις εις άντρα, φώναξε ο γείτονα, φώναξε την γειτόνισσα, φώναξε ένα γνωστό σου. Όποιο θέλεις, φώναξε. Να κάνεις μόνο εις, αν δεν έχεις κανένα στο σπίτι, μου να κάνεις. Λόγος να παντρευτεί το πλάσμα. Λοιπόν, το γαλάτια μου το μείγμα μας. Πάει μέσα. Ταραραρα. Α, έχω και σελινούι. Βάλε ένα σελινούι. Όχι, να βάλουμε, είναι τάλλος. Πρέπει να τη τυλίξουμε στο χαρτί. Δεν και θέλει τίποτε. Να το τυλίξετε μέσα σε αντικολλητικό χαρτί. Ναι, ναι, ναι. Έπλυνα το κέρμα. Έπλυνα το. Ναι. Όχι, μου ναι. Τίποτε εμπαθαίνει. Εμπαθαίνει. Όχι, κόρη μου. Εγώ βουτώ το μες στο βουτύρι. Σιγά, βάρ' το τσαμέ και να πάει όπου θέλει. Έτω, έτω. Okay. Εσκεπάστηκε. Έτω. Βλέπεις τα πορτοκάλια. Ναι, αρέσκει. Τούτη θα είναι. Το λοιπόν, εσύ σπίτι είναι να το απλώσετε πιο γλυόρα τώρα γιατί έχει ένα. Πιο καλά. Πιο καλά. Και βάλουμε έτσι τα αμύγδαλα μπόλικα από πάνω. Θα ψήσουμε 180 βαθμούς γαλάτια μου για μία ώρα. Και θέλει να τις ανάψω και τούτα τα θέλει μία ώρα γαλάτια μου, εντάξει. Στους 180. Ναι, θέλει μία ώρα. Θα ψηθεί, θα γίνει τέλεια σαν εσένα. Mm-hmm. Πάμε. Πούντα. Παιδιά, πάμε όλοι μαζί. Πάει ο παλιός ο χρόνος. Πούντο. Ας γιορτάσουμε, παιδιά. Και του χωρισμού ο πόνος. Την κορώνα σαν να δεν την έπιασες καλά. Ασκημάται στην καρδιά. Καλή χρόνια. Χρόνια πολλά. Ό,τι έχει ο καθένας. Χρυζή πρώτο χρόνια. Εντάξει, φτάνει. Τέσσερα. Τρία. Δύο. Ένα. Πάμε.
εσύ. Μπράβο! Καλή χρονιά! Πάντα με υγεία, με αγάπη θα τα κόψουμε με ανθρώπους δίπλα μας που μας αγαπούν και αγαπούμε τους. Τούτη ούλη ιστορία για να τα βγάλεις τώρα, ναι, μιλά ακόμα. Που να έχουμε έτσι όμορφες στιγμές. Όχι, έτσι πρέπει να τα αφήσω, ναι, για να φανούν. Εδώ, ναι, άρχεψε και πιάσε το θύμωμα τώρα, έχει το απόψη σου. Να τα βάλω για να το κόψω να φαίνεται ότι είναι η βασιλοπιτά μας. Λοιπόν, έλα και την τάρτα. Συγγνώμη. Α, έλα αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ. Έλα. Πάρτο. Α, το μπορώ να δοκιμάσω εγώ. Όχι, το μπορώ να δοκιμάσω εσύ, είμαι πιο φτάνω βεβαίως. Τούτο. Αγία μου, ρε κομπάρε. Να με φάνεις έναν τόπο της Λάρς του τη κορούδα. Ωραία, πολλά σου αρέσει που τα κάστανα. Ναι. Δικό μου τσίνο, λέω σου το. Τούτο. Ναι. Όξα θέλεις το γιατί... Ω, εύκολα το λίδο κοντούδι, είναι αλλά μπέρασε. Θέλω... Περιμένετε, παιδιά, να το βγάλω κι εγώ, ένα πολλά λεπτό. Πολλά ωραία, βασιλόπιτα. Φάε κόρη εσύ πρώτα. Πώς το σπυριούτι. Σπουργίτι, δεν μου είπα, σπουργούτι. Πάρα πολλά ωραία. Εξαιρετική. Και βράζει ακόμα, παιδιά. Είναι ζεστούα. Πολλά ωραία. Έλα, σου πω, κόψε μου λίγο. Γιατί? Θέλω να δοκιμάσω ένα μπουκάμα. Πάρα πολλά ωραία. Περίμενε. Είναι πάρα πολλά ωραία. Εξαιρετική, παιδιά. Πάρα πολλά ωραία. Αλήθεια. Ναι. Πάρα πολλά ωραία. Να δοκιμάσω την τάρτα σου. Πολλά φράτη. Έλα, έλα, έλα. Έβα, έκοψα. Έφα που τζαμε. Το λοιπόν είναι όνειρο. Επίσης, πάρα πολλά ωραία. Αλήθεια. Δημιούργησες. Λοιπόν, πάντα με υγεία. Πάντα με κοντά στους αγαπημένους ανθρώπους. Καλή πρωτοχρονιά αύριο, καλή παραμονή της πρωτοχρονιάς. Είμαστε καλεσμένοι της Γαλάτιας. Θα κοπιάσετε σπίτι μου, θα περάσουμε μαζί την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Και μετά θα απολαύσετε το πρωτοχρονιάδικο πρόγραμμα του Ρίκ. Βέβαια, φέτος βλέπουμε Ρίκ. Το λοιπόν, Γαλάτια, τελειώσες. Η τάρτα σου είναι εξαιρετική. Ευχαριστώ. Άρεσε μου γιατί δεν είναι δύσκολη να την προετοιμάσεις. Καθόλου. Άρεσε μου που είναι τραγανή, τα φουντούκια είναι απογειώνοντο και τα κάστανα διά του έτσι είναι επίκαιρο. Ωραία... Ναι. Έτσι είναι ωραία. Είναι εξαιρετικό. Όχι, δεν είναι παπάι. Όχι, ούτε φωνάζει, να το σκέφτεστε. Θα πω κι εγώ. Είναι... Είμαστε 30, κάναμε την βασιλόπιτα, θα πω κι εγώ. Θέλω να πω σε όλον τον κόσμο, ευχαριστώ που είναι εδώ μαζί μας, τους απόδημους μας που φέτος θα ήταν στην Κύπρο. Να πούμε σε όσους μας αγαπούν ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να έχουμε υγεία, αγάπη. Υγεία. Υγεία, ναι. Υγεία. Να έχουμε υγεία, αγάπη. Και να είμαστε δαμέ, να προσφέρουμε έτσι ωραίες συνταγές στον κόσμο και να μας διάτε και εσείς χαρά. Να είστε καλά. Καλή πρωτοχρονιά. Αγαπώ σας γιατί είναι να με κόψω. Γεια σας! Γεια σας! Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντων.